Από την Παρασκευή υπάρχουν διαμαρτυρίες κατοίκων της Άσπρη Σάμου και των κατοίκων του Περιγυαλίου για ενοχλητική μυρωδιά προερχόμενη από το βιολογικό καθαρισμό. Σύμφωνα με τη Δημοτική Διοίκηση, η δυσοσμία υπάρχει εξαιτίας της λειτουργίας του συστήματος του βιολογικού καθαρισμού, καθώς εμποδίζεται από φερτές ύλες αλλά και λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. Πρέπει να τονιστεί ότι η ΔΕΙΑ Καβάλας προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το οποίο είναι παροδικό και θα λυθεί εντός των επόμενων ημερών, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη καθυστέρηση οφείλεται στην αγορά των απαραίτητων ανταλλακτικών, αφού η διαδικασία κόλλησε στην αποκεντρωμένη. Γι' αυτόν τον λόγο και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Χαράλαμπος Κουφατζής, ασκεί πιέσεις για να ξεκαθαρίσει κατάσταση. Ξεκινούν άμεσα εργασίες απόσμωσης στο βιολογικό καθαρισμό της Άσπρη Σάμου, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ενοχλητικής μυρωδιάς για την ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα με βιτιοφόρα πρόκειται να απομακρυνθούν από τις δεξαμενές επεξεργασίας των λιμάτων, τα στερεά απόβλητα τα οποία δημιουργούν το πρόβλημα, και εργασίες απόσμωσης θα γίνουν προληπτικά και στον βιολογικό καθαρισμό του παλιού. Αυτή είναι μια κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της αύξησης θερμοκρασίας. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες αντικατάστασης του εξοπλισμού, ο οποίος χρειάζεται αλλαγή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Είναι ένα έργο της τάξης των 250.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έγκριση και πρέπει να την έγκριση για να του προμηθευτούμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό το διάστημα ξεκινάνε διαδικασίες απόσμωσης των εγκαταστάσεων με ειδικά συνεργεία. Θα καθαριστούν όλα τα φρεάτια. Και πριν από δύο μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ πήρε απόφαση για με απευθείας ανάθεση. Αν και άνοιξε τη διαδικασία, δέχτηκε προτάσεις για να μπορέσει να δράσει πυροσβεστικά όσο ήταν καιρός ακόμη, να μπορέσει να αποκαταστήσει τις βλάβες. Από τότε έρχονται τα χαρτιά της ΔΕΙΑΚ στην αποκεντρωμένη και τη ΔΕΙΑΚ. Δεν έχουμε ακόμη απάντηση, την περιμένουμε. Σήμερα το πρωί εγώ επικοινώνησα και με τον συντονιστή. Δεν μπόρεσα να βρω τον ίδιο, αλλά μπόρεσα να βρω τη γραμματεία από όπου περιμένουμε την απόφαση. Είτε είναι θετική, είτε είναι αρνητική, το θέμα δεν το έχουμε παρατήσει. Στην περίπτωση που είμαστε αρνητικοί, με έτοιμα στις μελέτες, θα μπορέσουμε να δράσουμε γρήγορα όσο το επιτρέπουν οι διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι οξύ το πρόβλημα και επειδή υπάρχουν παράπονα από τους δημότες, σήμερα από το πρωί ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΙΑΚ έχει αποταλθεί σε τοπικά μηχανουργεία για να μπορέσει να συμμαζέψει ορισμένες από τις εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες να λειτουργούν, γιατί έχουμε και απότομη άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα ανεβεί κι άλλο βέβαια, αλλά επίσης και συσσόρευση μεγάλης ποσότητας φερτών υλικών. Το φαινόμενο το οποίο έχουμε τις τελευταίες μέρες είναι παροδικό, οφείλεται στην συγκέντρωση φερτών υλικών στην επιφάνεια της δεξαμενής αερισμού στον βιολογικό, μονάδα την οποία έχουμε και τα κυριότερα προβλήματα, και λόγω της απότομης αύξησης της θερμοκρασίας έχει δημιουργηθεί αυτή η δυσοσμία. Ήδη αντιμετωπίζεται, γίνεται απομάκρυνση αυτού του υλικού το οποίο έχει μαζευτεί και τις επόμενες ώρες δεν θα έχουμε πια αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη διοίκηση και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη συντήρηση των βιολογικών της Καβάλας, του Δάτου και του Παλιού. Το πρόβλημα είναι γνωστό στην υπηρεσία εδώ και πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια ώστε να εξοικονομηθούν τα χρήματα, να βρεθούν οι πόροι. Και πλέον φτάσαμε σε σημείο υλοποίησης των αλλαγών που πρέπει να γίνουν, οι οποίες απαιτούσαν ένα σοβαρό χρηματικό ποσό. Κάναμε την αρχή, βήμα-βήμα προχωράμε για να διορθώσουμε τους βιολογικούς τόσο της Καβάλας όσο και του Δάτου και του Παλιού. Τώρα τα προηγούμενα χρόνια και οι προηγούμενες διοικήσεις, γιατί δεν έγινε την καταστάσεις, καλύτερα να ρωτήσετε τους ίδιους.
Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι στον ημερήσιο τύπου υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχουν εσωτερικά ζητήματα μεταξύ των εργαζομένων στην υπηρεσία. Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος τονίζει πως παρακολουθεί στενά το θέμα και όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει πρόκειται να λυθούν. Πάντα εννοείται ότι οι εργαζόμενοι έχουν τους προβληματισμούς τους και η διοίκηση έχει αντίστοιχα τους δικούς τους προβληματισμούς. Πιστεύω όποια προβλήματα υπάρχουν και αφορούν θέματα διοίκησης, θα με διάλογο και με σωστή επεξεργασία των προθέσεων τόσο από τη διοίκηση όσο και από τη διεύθυνση θα λυθούν.